Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μυρτώ Τσάβαλου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να αναλαμβάνει κατά τα φαινόμενα καθήκοντα Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον βέβαιο πλέον ανασχηματισμό, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επικαιροποίησή του κυβερνητικού προγράμματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να ζητήσει την τοποθέτηση δικού του ανθρώπου στο Οικονομικό Επιτελείο, καθώς όμως οι σχέσεις μεταξύ Βενιζέλου και Στουρνάρα βρίσκονται στον αδύρ. Η Υποκράτους ακόμη προβληματίζεται για το ποιο μπορεί να είναι το πρόσωπο που θα στελεχώσει την οικονομική ομάδα της κυβέρνησης και θα ενεργεί υπό τις διαταγές του νυν Υπουργού Οικονομικών. Ο ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο 48ωρο της προσεχούς εβδομάδας. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν η ανακοίνωση της σύνθεσης του νέου κυβερνητικού σχήματος να γίνει και νωρίτερα. Όλο το ρεπορτάζ στη Zoogla.gr. Στο πλαίσιο αυτό, Δημήτρης Αβραμόπουλος είτε θα τοποθετηθεί στο Υπουργείο Άμυνας, είτε θα αντικαταστήσει τον Αντώνη Μανιτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο αποτελεί και κλειδί για τις καλές σχέσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα. Ο Φίλιππος Σαχινίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δείχνει κατάλληλος για την τοποθέτηση στο Οικονομικό Επιτελείο, δεν έχει εκδηλώσει μέχρι στιγμής επιθυμία να συμμετάσχει στο νέο σχήμα. Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση παραμένουν οπωσδήποτε ο Νίκος Δένδιας και ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ διευκρίνιστο παραμένει αν ο Αθανάσιος Τσαφτάρης και ο Ευάγγελος Λιβγεράτος θα διατηρήσουν υπουργικά χαρτοφυλάκια. Δεδομένο θεωρείται ότι τα καθήκοντα του Υπουργού Περιβάλλοντος θα τα αναλάβει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει επίσης την τοποθέτηση σε υπουργικές θέσεις του Πάρη Κουκουλόπουλου και της Φόφης Γεννηματά, τη στιγμή που ως γνωστόν έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για το κυβερνητικό θόκο και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εξαιρετικά πιθανό δείχνει και να ορκιστεί υφυπουργός η προσφάτως αναβαθμισμένη Έφη Χριστοφιλοπούλου, ενώ ο Κώστας Αρβανιτόπουλος θα εξακολουθήσει, όπως φαίνεται, να ηγείται του Υπουργείου Παιδείας. Απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 κορίτσια 16 ετών και η 41 ετών οδηγός του οχήματος, η οποία ήταν η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε πάνω σε άλλο όχημα, το οποίο ήταν παρκαρισμένο, και εν συνεχεία έπεσε επάνω σε έναν τοίχο και τέλος ανατράπηκε. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να τις απεγκλωβίσουν. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι μεγαλύτερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες προκάλεσαν χθες την εκένωση του κέντρου της πόλης Κάλγκαρη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, που είναι η πετρελαϊκή πρωτεύουσα του Καναδά. Τρία πτώματα βρέθηκαν στην τοποθεσία High River νοτίως του Κάλγκαρη, όπου ο ποταμός Highwood πλημμύρισε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Αγνοείται η τύχη ενός τέταρτου προσώπου. Στο Κάλγκαρη, περίπου 100.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η ηλεκτροδότηση χρειάστηκε να διακοπεί στις συνοικίες του κέντρου που βρίσκονται κοντά στους ποταμούς Bow και Elbow. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας στις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Ελλάδα από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στο Νότιο Αιγαίο από 17 έως 32, στο Βόρειο Αιγαίο από 16 έως 32, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 19 έως 34 και στη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτική από 2 έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Ιόνιο βορειοδυτική από 2 έως 4 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο βόρειο-ανατολική από 5 με 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βόρειο από 5 έως 6 μποφόρ. Να περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναλυτικά, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29, στην Πάτρα από 26 έως 32 βαθμούς, στο Ηράκλειο από 19 έως 26 βαθμούς, στη Λάρισα από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα Ιωάννινα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα. Καλό μεσημέρι.